Έχουμε μητέρα την μητέρα του Θεού. Έχουμε μάνα την μάνα του Θεού. Και ουδείς προστρέχουν επισύ, λέγει ο ιερός Ιμνωδός, ουδείς προστρέχουν επισύ κατησχημένος από σου εκπορεύεται αγνή παρθένε Θεοτόκε. Όποιος σε πλησιάσει, λέγει, δεν τρέπεται, δεν φεύγει απελπισμένος, αλλά πάντοτε ικανοποιημένος, λέγει. Δεν έχει ποτέ να φύγει από την Παναγία μας χωρίς να πάρει κέρδος. Ουδείς, λέγει, προστρέχον επί σύ, ντροπιασμένος απέρχεται, αλλά γεμάτος χαράν, παρηγορίαν, ελπίδαν, ιατρίαν. Ουδείς προστρέχον επί σύ, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεοτόκε. Παναγία μας, η αγνή, η παρθένος, η Παναγία μας, η οποία είναι η καθαρότερα των αγγέλων του ουρανού, αυτή η οποία γέννησε των καθαρών θεών, αυτή η οποία κράτησε στην αγκάλι της και έδωκε το γάλα της για να μεγαλώσει τον θεών, ο φοβερών μυστήριων. Ω φοβερά η πράξη αυτή την οποία ο Κύριος μας επετέλεσε διμάς τους αμαρτωλούς. Ποιος δύναται να κατανοήσει το μέγα του το μυστήριον, ένας Θεός βρέφος εις την αγκάλι της Πανηγίας μας. Ποιος δύναται να συλλάβει αυτήν την άκραν ταπείνωση του Θεού που κατέβηκε από τους ουρανούς και γένεται ο άνθρωπος όπως εμείς οι άνθρωποι. Και τον εκράτησε η Παναγία μας στην αγκάλι της. Τον ανέθρεψε και τον μεγάλωσε τον Θεόν. Αυτό το βρέφος το Άγιο, το θεϊκό βρέφος, μεγαλώνει μέσα στην αγκάλι της Παναγίας μας. Και την έχει τώρα ο Θεός ως σκέπιν του κόσμου. Εν τη γεννήσει την Παρθενία ανεφύλαξα, λέγει και πάλιν ο Ιμνωδός της Εκκλησίας μας. Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε, και όταν έκλεισες τα μάτια σου δεν απεχωρίστης τον κόσμο σου, τον κόσμο των πονεμένων, τον κόσμο των πιστών, τον κόσμο ο οποίος τιμά τον Θεόν και την μητέρα του Θεού. Όχι εκείνος ο οποίος απορρίπτει την μητέρα του Θεού, όχι εκείνος ο οποίος βλασφημεί την Μητέρα του Θεού και των Θεών των Άγιων. Είναι η προστάτης εκείνων οι οποίοι την επικαλούνται με πίστη. Δεν γνωρίζεται η πίστη στον όταν πλησιάσουν τη Μητέρα του Θεού. Ξέρουν ότι ένα δάκρυ της Παναγίας μας θα μεταβάλει την ζωή των εις χαράν. Ξέρουν ότι και αν αγγίσουν στο εις το τέλος τούτου του κόσμου, εάν αγγίσουν εις τον τάφο, όταν θέλει η Παναγία μας θα φέρει πίσω το πλάσμα της. Έρχονται απελπισμένα τα παιδιά του Θεού, έρχονται στην Παναγία μας και λέγουν, η ασθένειά του οδηγεί ολοταχώς εις τον θάνατο. Και εκείνη τη στιγμή ο Λειτουργός του Θεού, εάν υπενθυμίσει στο πονεμένο πλάσμα ότι υπάρχει η Παναγία μας, τότε λαμβάνει δύναμη. Ουδείς προστρέχουν επί σύ, κατησχημένος από σου εκπορεύεται, αγνή παρθένε Θεοτόκη. Αλλά αιτείται την χάρη και λαμβάνει το δόρυμα προς το συμφέρον της αιτήσεως. Αιτείται από την Παναγία μας την υγεία του. Ζητεί από την Παναγία μας, Παναγία μου, θεράπευσέ με. Ζητεί τη χάρη, αιτείται τη χάρη. Και δεν φεύγει απελπισμένος, διότι λαμβάνει το δόρυμα, λέγει. Παίρνει το δώρο από την Παναγία μας, δηλαδή τη σκέπη της, την μητρική. Σκέπει τα παιδιά της η Παναγία μας, και κλαίει η Παναγία μας όταν κλαίμε κι εμείς.
Θρηνή και λυπάται η Παναγία μας όταν και εμείς κλαίουμε και θρηνούμε δια της αμαρτίας μας. Τότε ευρίσκουμε τη χάρη. Τότε λαμβάνουμε το δόρυμα. Εάν πλησιάζουμε εις τον Θεό και δεν καταλαμβάνουμε τι έχουμε πράξει στο παρελθόν, εάν πλησιάζουμε τον Θεό και δεν σκύβουμε το κεφάλι μας καταντροπιασμένοι δια της αμαρτίας μας, πώς θα μας ελεγήσει ο Θεός, πώς θα μεσολαβήσει η Παναγία μας όταν μας βλέπει μέσα στην αμαρτία και από την άλλη βλέπει τη μύτη μας να είναι υψωμένη, πώς θα ταπεινωθεί ο άνθρωπος και να μην πάρει χάρη. Εάν ταπεινωθεί θα πάρει, εάν ζητήσει έλεος θα βρει, αλλά να νιώσει ότι είναι αμαρτωλός, ότι προσέρχεται ένοχος στη Μητέρα του Θεού και ζητεί από αυτή να μεσολαβήσει στον Υιόν της. Ένα δάκρυ είναι εκείνο το οποίο κάμπτει την δικαία απειλή και οργή του Θεού. Ένα δάκρυ της μανούλας του, της μητέρας του. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο συμβαίνει πάντοτε στην ζωή μας. Εκείνη μόνο μία λέξη να πει στον Υιόν της: «Ιέ μου και Θεέ μου, εσύ που κατέβηκες από τους ουρανούς δια τους αμαρτωλούς, ελέησε τούτο το παιδί το οποίο μου φωνάζει να μεσολαβήσω». Και δεν αρνείται η Παναγία μας. Φτάνει να κατανοήσουμε ότι εμείς είμεθα ένοχοι και δεν έχουμε παρησία στον Υιόν της. Πώς θα δεις τον βασιλέα εάν δεν έχεις κάποιον να μεσολαβήσει? Να μπει στο παλάτι μέσα είναι αδύνατον, διότι υπάρχουν φρουροί και αν παρακάμψεις τους φρουρούς και αν σε αφήσουν να περάσεις, θα είναι σε ένα σημείο που πρέπει να μπεις μέσα, να ανοίξεις την πόρτα, να δεις τον βασιλιά που κάθεται εκεί στο θρόνο του. Αλλά για να μπεις εκεί μέσα δεν μπαίνεις, δεν μπορεί να προχωρήσεις. Κάποιος πρέπει να μεσολαβήσει. Κάποιος πρέπει να μπει, να του πει: «Σε ζητεί το παιδί σου, το παιδί μου, ποιο παιδί μου, αυτό το αμαρτωλό παιδί σου, ο άσωτος, αυτός ο οποίος σε επίκρανε, αυτός ήρθε να σε ειδεί». Και τότε ο Θεός δια πρεσβειών της Πανακράντου του Μητρός, η οποία είναι έξω από το θρόνο του Υιού της και μεσολαβεί δι' εμάς, εκείνη γίνεται η αιτία να δούμε τον βασιλιά, να δούμε τον βασιλέα των βασιλευόντων, τον κύριον των κυριευόντων, εκείνος ο οποίος κρατά τα σύμπαντα εις τας χείρας του, εκείνος ο οποίος λέγει: «Παιδί μου, όταν εγώ επιτρέψω την δοκιμασία, σε αγαπώ και σε θέλω να είσαι κοντά μου, να μην με ξεχάσεις. Δι' αυτό επιτρέπω την δοκιμασία». Εκείνος ο οποίος είπε: «Παιδί μου, εγώ επιτρέπω την δοκιμασία, έρω την δοκιμασία, είμαι ο παιδεύων και πάλι νιώμενος. Παιδί μου, εγώ είμαι, όταν επιτρέψω την δοκιμασία, μετρώ και ζυγίζω και γράφω τη συμπεριφορά σου. Όταν σε έχω στην δοκιμασία, βλέπω τι θα γίνεις, τι θα κάνεις, τι θα πεις. Και εγώ είμαι που δεν επιτρέπω τρίχα από την κεφαλή σου να πέσει, εάν δεν έχω πει εγώ το ναι. Είμαι εγώ ο οποίος θα σε έχω πάντοτε υπό τη σκέπη μου και δεν θα συγκαταλείψω ορφανών. Θεέ μου, τι αυτήν πίστην έχουμε? Εάν έχουμε αυτήν την πίστη και πάμε στην Παναγία μας, δεν επιστρέφουμε καταντροπιασμένοι, αλλά ετούμε τη χάρη και λαμβάνουμε το δόρημα και επιστρέφουμε χαρούμενοι και δοξάζουμε τον Υιόν της και ευχαριστούμε την αγάπη της και είμεθα πάντοτε μέσα εις την σκέπη του Θεού και εις το φως του Θεού εις τον κόσμο τούτον και μας αξιώνει και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν. Αποστολή.